Μόνο αυτών των συνθήκων, αλλά και των πραγματικών ανθρώπινων αναγκών, αναπτύχθηκαν πολλές νέες μορφές οικονομίας πέρα από τη συμβατική. Όπως για παράδειγμα είναι η οικονομία ανταλλαγής πραγμάτων, η οικονομία ανταλλαγής χρόνου, οι τράπεζες χρόνου, διαφορετικά εναλλακτικά από τα συμβατικά νομίσματα. Βρέθηκαν διάφοροι τρόποι για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μεν τις ανάγκες μας χωρίς όμως τη χρήση του χρήματος ή και πολλές φορές με τη χρήση του χρήματος αλλά με διαφορετική καταναλωτική συνείδηση και σεβασμό στο περιβάλλον. Μία τέτοια μορφή οικονομίας είναι και η οικονομία του διαμοιρασμού. Η εφαρμογή Mermix είναι ένα παράδειγμα ενός τέτοιου οικονομικού μοντέλου. Τι είναι η εφαρμογή Mermix όμως? Είναι το δεξί χέρι του αγρότη, θα έλεγα, και κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν είχαμε ανακαλύψει και είναι ένα διαμάντι της σύγχρονης τεχνολογικής και αγροτικής καινοτομίας. Τι μπορεί να κάνει? Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή όπου οι αγρότες μπορούν να καταχωρήσουν το αγροτικό τους εξοπλισμό ή να βρούνε ό,τι εξοπλισμό θέλουν, να τον ενοικιάσουν και να έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια βάση όπου περιέχει μέσα μηχανήματα, εξοπλισμό αλλά και υπηρεσίες από άλλους αγρότες. Από αγρότη σε αγρότη λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μηχανήματα και τα εργαλεία που έχουν άλλοι χωρίς να δώσουμε πάρα πολλά χρήματα και ταυτοχρόνως εξασφαλίζοντας ποιοτικό εξοπλισμό για την παραγωγή μας. Η εφάνταστη ιδέα προήλθε από τον Χρήστο Σταμάτη. Ο Χρήστος Σταμάτης είναι και διευθύνων σύμβουλος του αγροτικού συνεταιρισμού Stevia Ελλάς και ταυτόχρονα και ο ιδρυτής του startup Mermix. Σήμερα έχουμε την τιμή να τον έχουμε μαζί μας για να μας μιλήσει για το εγχείρημά του. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα από τη Λαμία. Τι κάνετε? Καλημέρα στη Λαμία λοιπόν, από την Κρήτη. Είμαστε πάρα πολύ καλά και ανυπομονούμε να μας ξεδιπλώσεις την πολυδέδαλη σκέψη σου. Καταρχήν, πες μας τα πάντα. Πες μας για το Mermix, πώς δουλεύει και γιατί βοηθάει τον αγρότη. Πριν σας πω για το πώς δουλεύει το Mermix, θα ήθελα να σας πω γιατί ξεκίνησε το Mermix. Γιατί πήγε να καλύψει μια πραγματική ανάγκη, άρα να καταλάβει ο καθένας, είτε παραγωγός, αγρότης, είτε οποιοδήποτε μας ακούει, ίσως έχει και αυτός αυτή την ανάγκη, άρα μπορεί να την καλύψει μέσω της πλατφόρμας του Mermix. Σαν διευθύνων σύμβουλος ενός αγροτικού συνεταιρισμού, είχα δει ότι καθημερινά αρκετοί αγρότες, λόγω και της αδυναμίας πλέον πρόσβασης σε κεφάλαια και σε τραπεζικό δανεισμό, είχαν αδυναμία πρόσβαση και σε μηχανήματα, σε εξοπλισμό. Δηλαδή θέλαν μια σπαρτική νέου τύπου, αλλά δεν μπορούσαν να την αγοράσουν. Παρ' όλα αυτά κάποιοι άλλοι αγρότες, είτε λόγω επιδοτήσεων, είτε λόγω εύκολου δανεισμού τα προηγούμενα χρόνια, είχαν γεμίσει τις αποθήκες με αγροτικά μηχανήματα. Άρα λοιπόν υπήρχαν και υπάρχουν δύο κατηγορίες αγροτών. Αυτοί οι οποίοι έχουν αγροτικά μηχανήματα και τον περισσότερο χρόνο είναι ανενεργά, και αυτοί οι οποίοι θέλουν να καλλιεργήσουν, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα μηχανήματα. Αυτή την ανάγκη πήγε να καλύψει το Mermix. Έτσι λοιπόν τότε, πολύ απλά, στο συνεταιρισμό, η γεωπόνος του συνεταιρισμού τη ζήτησε να καταγράψει τα μηχανήματα που έχει ο κάθε παραγωγός του συνεταιρισμού μας. Και αν κάποιο μέλος του συνεταιρισμού αναζητούσε κάποιο μηχάνημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, να βλέπαν πρώτα τι έχουν οι παραγωγοί μας και μετά να βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν ότι άρεσε και δούλευε. Δηλαδή ο ένας με τον άλλον άρχισε και ανταλλάσσαν αγροτικά μηχανήματα επί αμοιβή. Δηλαδή πήγαινε ο Κώστας, έκανε φρέζα στο Βαγγέλη, πόσα στρέμματα τόσο επί τόσο, 200 ευρώ τον πληρώνε. Αφού λοιπόν είδαμε ότι αυτό δούλεψε, είπαμε να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να το κάνουμε πλατφόρμα, δηλαδή μια ηλεκτρονική εφαρμογή, ένα site στο ίντερνετ, όπως μας το έχουν πει πάρα πολύ, όπου μπορεί ο κάθε αγρότης να επισκεφτεί και είτε να καταχωρήσει το μηχάνημά του, αν έχει εξοπλισμό και θέλει να τον διαθέσει, είτε να αναζητήσει. Στην αρχή, ενώ ξεκινήσαμε με την ανταλλαγή μηχανημάτων, απλά είδαμε ότι ο Έλληνας αγρότης δυστυχώς δεν ανταλλάσσει το μηχάνημά του. Και μπορεί μέχρι κάποιο σημείο να καταλάβουμε τους φόβους του. Περάσαμε λίγο και είπαμε το εξής. Εντάξει, μην δίνεις το μηχάνημά σου, μην δίνεις τη φρέζα σου ή τον καλλιεργητή σου, δώσ' το σαν υπηρεσία. Δώσ' το σαν υπηρεσία. Λοιπόν, και αυτό κάναν λοιπόν οι παραγωγοί. Αρχίσαν λοιπόν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους υπηρεσίες, οι οποίες τους έδιναν μια σιγουριά ότι δεν θα χαλάσουν το μηχάνημά τους. Γιατί πήγαιναν αυτοί οι ίδιοι. Δηλαδή παίρναν τον εξοπλισμό και πηγαίναν οι ίδιοι και οργώνανε. Άρα ξεπεράστηκε αυτός ο πρώτος φόβος. Το να δώσω ξεκάθαρα το αγροτικό μου μηχάνημα και να
να φοβάμαι να το χαλάσει κάποιος ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε λοιπόν εσείς ενοιολογικά τους το περάσατε σαν υπηρεσία, όχι απλώς ως μηχάνημα και το είδαν διαφορετικά. Τώρα, ωραία, μπαίνουμε μέσα, γραφόμαστε και έχουμε πρόσβαση σε μια τεράστια βάση μηχανημάτων και εξοπλισμού. Δουλεύει σε όλη τη χώρα? Δουλεύει, ναι, είναι μια πλατφόρμα η οποία δουλεύει σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί ο καθένας, δεν χρειάζεται άλλωστε φυσική παρουσία δικιά μας για να δουλέψει η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα στηρίζεται στη συμμετοχή των αγροτών. Δηλαδή, αν κάποιος καταχωρήσει το μηχάνημα του κάπου, δεν χρειάζεται να είμαι εγώ από πάνω για να τον κατευθύνω οτιδήποτε. Μόνοι τους οι χρήστες μετά μπορούν να βρουν και να ανταλλάξουν μηχανήματα. Εμείς, δηλαδή, η δουλειά η οποία κάνουμε είναι πια να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον να καταχωρήσει το μηχάνημα, κάποιος άλλος να τα αναζητήσει και εμείς εκεί σταματάμε. Από εκεί πέρα, όλη άλλη η διαδικασία συνεργασίας και ανταλλαγής είναι υπόθεση των αγροτών. Όπως επίσης και θέματα τήρησης συμφωνιών ή ασφάλειας του εξοπλισμού, σωστά, να φανταστώ. Σωστά, ναι. Σωστά. Εμείς μένουμε να κάνουμε το συνοικέσιο, να το πω πολύ απλά. Εμείς να συστήσουμε τον ένα στον άλλον. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτός ο γάμος θα ευδοκιμήσει, αν θα από αραβόνα θα πάμε σε γάμο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι θέμα των μελών οποίων συνεργάζονται. Σίγουρα εμείς έχουμε κάποιους κριτήρια. Και κρατάμε και ο καθένας αξιολογεί τον άλλον και βλέπουμε δηλαδή ένα καλό ή κακό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα η υπόλοιπη διαδικασία είναι θέμα των δύο μερών που ανταλλάσσουν τον και συνεργάζονται μεταξύ τους. Η αξιολόγηση γίνεται εσωτερικά ή είναι εμφανή στους χρηστές? Είναι εμφανής κανονικά. Στο τέλος κάθε εργασίας ο καθένας αξιολογεί το άλλο μέλος. Μου λέει ότι ο Κώστας που έρχεται με πρεζάδες είναι ένας πάρα πολύ καλός παραγωγός. Ή μπορεί να πει, ξέρεις, ότι ο Νίκος, ο οποίος πήγα να φρεζάρω, ενώ στην αρχή μου είχε πει 10 στρέμματα, στο τέλος ήταν 20 στρέμματα. Άρα, δηλαδή, κάποιος που πάει και στο μέλλον να ενοικιάσει, να συνεργαστεί με τα άτομα αυτά, να δει ακριβώς τι γίνεται και να καταλάβει αν θα πρέπει να συνεχίσει ή όχι. Και η ιδέα σου ξεκίνησε από μια, όπως είπες και εσύ, πραγματική ανάγκη. Όπου κάτι διάβαζα για μια μηχανή σποράς που χρειαζόταν για να ικανοποιηθούν, ναι, πόσοι. 80. Να σας πω, είναι αρκετή παραγωγή. Να σας πω πολύ απλό. Εμείς η στέβια, τα σποράκια στέβιας είναι πάρα πολύ μικρά. Να σκεφτείτε ότι ένα γραμμάριο σπόρων στέβιας είναι περίπου 5.000 σπόροι. Άρα δεν σπαίνονται με το χέρι. Θέλουμε λοιπόν μηχανή σποράς. Εμείς η παραγωγή μας, τώρα γύρω στους 70-80 παραγωγούς, ήταν σε 8 θερμοκήπια διαφορετικά. Όταν τους είπα θα πάρουμε μια μηχανή σποράς, φέραμε την Ιταλία τότε, όλοι αντιδράσαν. Λέμε μια μηχανή σποράς, σας παίρνουμε, λέει, 8 θερμοκήπια. Πας καλά, λέει. Αποκλείεται. Λοιπόν, πήραμε μία μηχανή σποράς, βάλαμε πρόγραμμα. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 ήταν ο Θανάσης. 8 παρά 10 ο Νίκος, που ήταν ο επόμενος, την έπαιρνε μέχρι τις 11, οπότε συνέχιζε. Και ούτω καθεξής. Η μηχανή δούλευε περίπου 18 ώρες την ημέρα, ασταμάτητα, από παραγωγό σε παραγωγό. Και αν κάποιος δεν μπορούσε κάποια στιγμή, υπήρχε πάντα εναλλακτική. Να μην καθίσω. Και καταφέραμε μέσα σε 6 μέρες και σπήραμε όλα τα θερμοκήπια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν υπάρχει σωστός προγραμματισμός, μπορούμε να πετύχουμε πολλά και μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση. Από το να παίρναμε 3 μηχανές που πρότεινε κάποια παραγωγή μας και πήραμε μία, καταλαβαίνετε ότι η εξοικονόμηση είναι μεγάλη. Αυτό που έχει αντίκτυπο στο προϊόν. Σε καλύτερη τιμή του προϊόντος, αλλά μεγαλύτερα κέρδη. Η πλατφόρμα αυτή είναι φτιαγμένη για να έχει περισσότερα κέρδη ο παραγωγός. Να μειώσει τα κοστολόγια του, άρα περισσότερο έσοδο. Και η λειτουργία της λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στην ανταλλαγή ή ενοικίαση αγροτικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, αλλά και στη δυνατότητα του αγρότη να τηρεί κάποια οικονομικά στοιχεία για την επιχείρησή του. Για πες μας περισσότερα γι' αυτό. Μέσα στο 18 είδαμε επίσης ότι υπήρχε μια ανάγκη από τους αγρότες να έχουν ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Ένα ημερολόγιο να ξέρουν τι κάνουν. Πού γράφουν, δηλαδή πού πήγαν σήμερα, τι κάνανε. Πόσο εργάτες χρησιμοποίησαν, πόσο πλήρωσαν, τι λίπασμα έριξα, πόσα κιλά λίπασμα έριξα. Έριξα κάποιο φυτοφάρμακο, κάποιο ζενιοκτόνο, ναι, αν έριξα πόσο φύλλα και ποιο είναι αυτό. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε μια στιγμή υπηρεσία μέσα στο Mermix, όπου μπορεί ο κάθε αγρότης, έχοντας εγγραφεί στην πλατφόρμα, να καταγράφει καθημερινώς για το κάθε χωράφι το οποίο έχει καταχωρήσει μέσα, εργασίες τις οποίες κάνει. Είναι με πάρα πολύ απλό τρόπο, το σύστημα τον ρωτάει τι έκανε, τι αυτό και να το ανταλλαγεί. Είναι κάτι πολύ εύκολο και πολύ εύχριστο από τον καθένα, δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστή. Καταγράφει λοιπόν αυτό, αποθηκεύει τις εργασίες, αυτές είναι αποθηκευμένες
Και μπορούν να χρησιμοποιούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανατρέξει αυτές τις εργασίες. Επίσης μπορεί να βγάζει κάποιες αναφορές όπου να βλέπει ένα χωράφι ή ένα συνολική καλλιέργεια ή ένα εργασία. Δηλαδή, πόσα λιπάσματα έριξε φέτος. Να δει σύνολο, πόσα λεφτά ξόδεψε λιπάσματα. Ή να δει πόσα μεροκάματα έκανε φέτος. Πόσα λεφτά έδωσε μεροκάματα. Ή να δει ένα χωράφι, δηλαδή στο συγκεκριμένο χωράφι που έχω αυτή την καλλιέργεια, τι έξοδο έχω κάνει φέτος. 1.000 ευρώ. Τι παρήγαγα, 1.000 κιλά. Άρα το κόστος παραγωγής του προϊόντος ένα κιλό είναι 1 ευρώ. Εγώ πρέπει να το πουλήσω πάνω από 1 ευρώ. Ξέρετε, πολλές φορές παραγωγοί νομίζουν ότι στο τέλος της χρονιάς, δεν πρέπει να είμαι το μπαμπάκι για παράδειγμα να μιλήσω, όταν παίρνουν 30.000 αυτό είναι το κέρδος τους. Μερικές φορές λίγο έτσι, δεν ξέρω, κάπως στο μυαλό μπερδεύονται ότι μέσα στη χρονιά έχουν ξοδέψει 25, 27, 28.000. Βλέπουν στο τέλος που έχουν μαζεμένα τα λεφτά και νομίζουν «Α, αυτό είναι, πήρα τα λεφτά πάλι πίσω». Δεν ξέρουν αν γυρνάνε τα ίδια τα λεφτά. Δεν έχουν πραγματική εικόνα λοιπόν του ισοζυγίου. Ναι. Εμείς λοιπόν αυτό πήγαμε να καλύψουμε, να καταγράφει ο καθένας πραγματικά το τι κάνει και να ξέρει αν αυτό πραγματικά, όπως σας είπα, του κόστησε 1 ευρώ ή 0,90 ή 1,10 για να μπορεί να διαπραγματευτεί. Γιατί αν του κοστίσει 0,90 μπορεί να βγει με πιο ανταγωνιστική τιμή και να κερδίσει κάτι καλύτερο, μια καλύτερη συμφωνία. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι σε συνδυασμό με την προηγούμενη υπηρεσία που είπαμε, της ανταλλαγής των μηχανημάτων και της καταγραφής του εξοπλισμού, εδώ πέρα μπορούμε να καταγράψουμε και τα χωράφια μας και αντίστοιχα τις εργασίες. Άρα ο αγρότης μπορεί να τα έχει όλα καταγεγραμμένα σε ένα ηλεκτρονικό τετράδιο, να τα έχει όλα μπροστά του να πάει σε όλη τη στιγμή, από οποιοδήποτε και αν είναι, ακόμη και από το κινητό του, ή ακόμη μπορεί να τα δει και ο γιος του που είναι στην Αθήνα ή η κόρη του και μπορεί να τον βοηθήσει. Μα για, να του πει, ξέρω, για αγόρι μου, για μπες λίγο πέρα μέσα εκεί, το κατέγραψα σωστά εκείνο, για δες το λίγο εσύ, με τους κωδικούς του. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πιστεύω μπορεί να βοηθήσει και μπορεί, ξαναλέω, να εξοικονομήσει χρήματα στον παραγωγό, άρα να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Αυτός είναι ο σκοπός. Και να τον βοηθήσει τη στιγμή που χρειάζεται να διαπραγματευτεί την τιμή του, να ξέρει ακριβώς μέσα σε ποια πλαίσια πρέπει να κινηθεί για να είναι τελικά κερδισμένος. Έτσι. Όταν τα έχει καταγράψει. Μιλάω συνεχώς για εξοικονόμηση κόστους, για μεγιστοποίηση κέρδους, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς οι Έλληνες παραγωγοί έχουν πολύ ψηλά τις έννοιες κόστους και κέρδους. Άρα λοιπόν πρέπει να τους πούμε αυτό το οποίο θέλουν να ακούσουν. Και αυτή η πλατφόρμα αυτό κάνει. Μειώνει τα κοστολόγια, αυξάνει την κερδοφορία. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχε η δεκαετία του 80, ας πούμε, που αγοράστηκαν, το χρήμα έρευσε στην αγορά, αγοράστηκαν πολλά μηχανήματα, γίνανε επενδύσεις στον εξοπλισμό. Έχουμε τώρα πανάκριβα μηχανήματα τα οποία κάθονται, μπορεί να αξιοποιούνται μόνο και στο 1/4 της πραγματικής τους δυναμικής, ενώ θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερο και να βγάλουν και χρήματα αντί να κάθονται να σκουριάζουν σε αποθήκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ο εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να καταχωρηθεί πρέπει να είναι συγκεκριμένος, μπορεί να είναι από ένας απλός εξοπλισμός, π.χ. ένα αλυσοπρίον, ας πούμε, ή μια αξίνα ή μη σκαλίδα. Έχουμε μέσα αλυσοπρίωνα, όπως πώς τα είπατε, από αλυσοπρίωνα μέχρι μηχανήματα, ξέρω εγώ, συγκομιδής, μεγάλες ηλεκτρικές μηχανές βαμβακιού. Ο καθένας αυτό που νομίζει ότι μπορεί να καταχωρήσει, είναι πάρα πολύ απλό να το καταχωρήσει. Επειδή το λέω αυτό... μαζί της π.χ. ένα ψαλίδι, το λένε μπορντουροψάλιδο, που κουρεύει τις μπορντούρες στα σπίτια, και ένας τον νίκιασε. Να, δεν είχε ο άνθρωπος, το βρήκε στην περιοχή της Αττικής, προς το Κοροπή, βρήκε σε έναν άλλον, είχε ένα κέπο, δεν θα πάει να αγοράσει να δώσει 50 ευρώ, 60 ευρώ. Έδωσε κάποια μπροστά έναν άνθρωπο εκεί πέρα, έτσι έκανε τη δουλειά. Και στην ουσία και ο άλλος... Δεν ήξερε και να το χρησιμοποιήσει βασικά ο άνθρωπος. Και πλέον με εκείνον, επειδή μας συναπήρε, εντάξει, πλέον συνεργάζονται κανονικά και του κορεύεται τον κήπο και εντάξει, βρήκε ο άνθρωπος μια λύση. Και βγάζει και ένα έξτρα εισόδημα ο άλλος που έχει τον εξοπλισμό. Βέβαια.
Εκτός τώρα από όλα αυτά, έχουμε βελτίωση της παραγωγικότητας, γιατί εκεί που δεν είχαμε κάποια μέσα και αναγκαζόμασταν, ας πούμε, να συμβιβαστούμε ή να αγοράσουμε κάποια, να επιλέξουμε κάποιες οικονομικές λύσεις που δεν θα μας δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, έχουμε πρόσβαση σε υψηλής αξίας εξοπλισμό, ώστε να καλλιεργούνται, να υπάρχει άριστη ποιότητα καλλιέργειας, να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, χωρίς όμως να γίνεται μια υπέρμετρη επένδυση που θα γονατίσει τον απλό μεμονωμένο παραγωγό, ας πούμε. Ξέρετε κάτι, και να θέλει κάποιος να κάνει υπέρμετρη επένδυση, δυστυχώς τη σημερινή ημέρα δεν μπορεί να την κάνει. Και καταλαβαίνετε, όταν δεν είναι εύκολος ο τραπεζικός δανεισμός κατά κάποιο τρόπο, στο ευρύ κοινό, οι τράπεζες έχουν λεφτά και δίνουν λεφτά, απλά πολλοί κόσμος έχοντας προβλήματα οικονομικά δεν μπορεί να δανειοδοτηθεί. Επομένως, είναι μονόδρομος κάποιες φορές η χρησιμοποίηση αγροτικού εξοπλισμού από ανθρώπους που βρίσκονται στη γύρω του περιοχή. Γιατί κατά τα ψέματα να πούμε γι' αυτό, ότι εδώ πέρα υπάρχει συνεργασία μεταξύ ανθρώπων που είναι σε μια εγκύτερη περιοχή, σε μια ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορεί κάποιος από τη Λαμία να πάρει το τραχτέρ του να έρθει στην Ιερά Πέτρα να κάνει μια εργασία. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά μπορεί όμως στην Ιερά Πέτρα ή ας πούμε στην Κρήτη κάποιος που έχει τραχτέρ εδώ να συνεργαστεί με κάποιον που είναι κοντά του. Αλλά προϋπόθεση για να γίνει αυτό φυσικά είναι να αναζητήσουν εργαλεία σαν το Mermix. Δηλαδή να μπουν μέσα να κάνουν την καταγραφή δωρεάν είναι ούτως ή άλλως. Σωστά. Έτσι. Σωστά, έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένα κομμάτι που πληρώνει ο αγρότης στην πλατφόρμα. Ο αγρότης μπορεί να εγγραφεί εφόσον θέλει για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της καταγραφής του ηλεκτρονικού ημερολογίου και σε αυτή την περίπτωση ξεκινάει, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 9,99 ευρώ το μήνα για μια καλλιέργεια που περίπου διαρκεί 6 με 7 μήνες, μπορεί να δώσει 60-70 ευρώ για να έχει όλη αυτή την πληροφορία καταγεγραμμένη και αποθηκευμένη στο υπολογιστή του. Και έχει μια πλήρη οικονομική αναφορά. Ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι εντελώς δωρεάν. Α, οπότε η εγγραφή, η αναζήτηση εξοπλισμού, η φόρτωση εξοπλισμού. Ναι. Τώρα, και δεν υπάρχει καμία χρέωση δηλαδή για να κάνει οποιοδήποτε συναλλαγή με οποιοδήποτε άλλο θέλει μέσω της πλατφόρμας. Τώρα, Χρήστο, να σου πω ότι οι προγραμματιστές καμιά φορά είναι λίγο μακριά από την αγροτική πραγματικότητα. Οι developers τώρα πού να γνωρίζουν από τον τρόπο που λειτουργεί ένας παραγωγός, τις ανάγκες ή τις δεξιότητες, τις σχέσεις του με την τεχνολογία. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω το άλλο. Είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα? Λοιπόν, πολύ σωστή ερώτηση και εύστοχη, γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι βγάζουμε κάτι αντίστοιχο, ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο, παράδειγμα, για αγρότες ή βγάζουμε μια εφαρμογή για αγρότες. Η καινοτομία η δικιά μας πιστεύω ότι δεν είναι μόνο στην ιδέα μας, αλλά είναι και στον τρόπο τον οποίο αποτυπώσαμε όλη αυτή την πληροφορία και στον τρόπο με τον οποίο ζητάμε να συνεργαστούμε με τους παραγωγούς. Και τι εννοώ. Όλες ή μάλλον οι περισσότερες άλλες εφαρμογές που έχουν βγει στην αγορά ήταν σχεδιασμένες από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα μεγάλα κέντρα, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στο Ηράκλειο, και λίγο πολύ δεν έχουν μεγάλη σχέση με τους αγρότες. Γιατί και νομίζουν ότι σχεδιάζουν πλατφόρμες και sites για ανθρώπους που έχουν μια τεχνολογική εκπαίδευση ιδιαίτερη. Εμείς καθίσαμε και σχεδιάζαμε τους προγραμματιστές μας εδώ, βάλαμε στο ίδιο τραπέζι παραγωγούς του συνεταιρισμού μας, που με διευθύνω σύμβουλος, και τους λένε, αν στο φτιάξουμε έτσι, το καταλαβαίνεις, πού θα ήθελες να μπει εκείνο το κουμπάκι που πατάς για να καταλάβεις το χωράφι σου, πώς θες να κάνεις εκείνο. Αυτό έγινε πολλές φορές. Δηλαδή, φτιάχναμε κάτι, εμείς το δείχναμε. Σου αρέσει, δεν μου αρέσει, δεν μου φαίνεται το κουμπί, δεν μπορώ να πω πού είναι το κουμπί. Σου αρέσει εκείνο, ναι, καλό είναι, αλλά θα ήθελα να γράφει και ένα κείμενο εκεί πέρα με πιο σκούρα γράμματα για να το βλέπω. Δηλαδή, σχεδιάσαμε κάτι το οποίο είναι εύχριστο. Έχετε κάνει δηλαδή και την δοκιμή σας πρώτα. Βέβαια, βέβαια. Σε πραγματικά. Γιατί μπορεί να έχεις το καλύτερο προϊόν. Αν δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο χρήστης σου, ο παραγωγός, δεν θα επιτύχει. Εμείς λοιπόν γι' αυτό επιμείναμε σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό ενισχύσαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και πιστεύω ότι έχουμε μια υπηρεσία που είναι αρκετά εύθυστη. Αρκετά εύθυστη. Τώρα, θεωρητικά πρόκειται για ένα επιχειρηματικό έργο που λύνει ένα καθημερινό πρόβλημα, συνεισφέρει στην οικονομία, αυξάνει το εισόδημα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και μας κάνει πιο συνειδητοποιημένους σαν καταναλωτές, ώστε να προσέχουμε και το περιβάλλον. Διότι όταν αγοράζουμε περισσότερο, αυξάνεται η βιομηχανική παραγωγή, το περιβάλλον επιβαρύνεται. Και στην Ελλάδα, ένα κίνητρο παραπάνω το ότι έχουμε τα περισσότερα γεωργικά μηχανήματα αναγρότη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά ωραία είναι στη θεωρία. Εσύ όμως στην πράξη, πώς έχεις δει την ανταπόκριση των ανθρώπων μέχρι σήμερα στο εγχείρημά σας? Θα σου πω.
Καταρχάς θα δώσουμε πάλι την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι για οποιονδήποτε μας ακούει και θέλει να μπει, να το διαθέσει, είναι mermix.gr. Mermix.gr. Όπως είπε, μπορεί να θέλει λοιπόν αυτή τη στιγμή να επισκεφθεί την πλατφόρμα μας και να δει ακριβώς πώς λειτουργεί. Στο ερώτημά σου, πρέπει να πω ότι χωρίσαμε, ότι αυτό που είδαμε κι εμείς στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια, ήταν εν μέρει απογοητευτικό. Βέβαια, υπήρχε μια μερίδα των αγροτών, οι αγρότες κάτω των 45-50 ετών, οι οποίοι είδαμε μεγάλη αποδοχή, σε αυτό το οποίο κάνουμε. Από την άλλη, αγρότες άνω των 50 ετών, δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό, το 95%, δεν θέλαν καν να ακούσουν για τέτοια υπηρεσία. Το ενθαρρυντικό της υποθέσεως είναι ότι οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν επαφή με την τεχνολογία, που έχουν smartphones, που βλέπουν συνέχεια πώς εξελίσσεται η τεχνολογία, έχουν αποδεχτεί και χρησιμοποιούν κατά κόρον την πλατφόρμα μας. Σε αντίθετη πλευρά, όπως είπα πριν, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Το κακό είναι ποιο? Ότι στην ελληνική κοινωνία και στην αγροτική κοινωνία, οι decision makers, δηλαδή αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, είναι οι μπαμπάδες, άνω των 50 ετών. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το θεματάκι, το οποίο πρέπει σιγά σιγά, όσο οι μεγάλοι αρχίζουν και φεύγουν από την εργοδάση και οι νεότεροι παίρνουν τα ενία της αγροτικής παραγωγής, πιστεύω όλο και περισσότεροι θα είναι οι χρήστες της πλατφόρμας μας. Και πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το καταναλωτικό πρότυπο του ότι είμαστε ό,τι καταναλώνουμε και όλα όσα έχουμε γύρω μας αποδεικνύουν ότι είμαστε ικανοί. Οι έξυπνες επιλογές και αποφάσεις είναι αυτές που αποδεικνύουν ότι είμαστε ικανοί στη δουλειά μας. Και ήθελα να σε ρωτήσω, αφογκραζόμενος τώρα εσύ μέσα από τη δουλειά σου, γιατί είσαι και διευθύνων σύμβουλος του αγροτικού συνεταιρισμού Stevia Ελλάς, αλλά και ιδρυτής του startup Mermix.gr, βλέποντας τις ανάγκες και τις ανησυχίες των παραγωγών από πρώτο χέρι, ποιο θα έλεγες ότι είναι το κύριο σημείο που πρέπει να εστιάσουν για να αναζητήσουν λύσεις στη δουλειά τους? Οι παραγωγοί για μένα πρέπει να κάνουν τρία πράγματα. Πρέπει να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν συνέργειες πολυεπίπεδες σε οποιονδήποτε τομέα. Όχι μόνο να συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά πρέπει να συνεργάζονται και με γεωπόνους. Θα πρέπει να συνεργάζονται και με ανθρώπους που είναι στο επιχειρηματικό κομμάτι. Θα πρέπει να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια. Να δούμε δηλαδή τον όρο συνέργεια με την ευρύτερη έννοια. Άρα συνεργασία. Θα πρέπει να βάλουν την τεχνολογία στα προϊόντα τους. Χωρίς τεχνολογία δεν γίνεται τίποτα σήμερα. Θα πρέπει να πάψουμε να σταματήσουμε να καλλιεργούμε πρώτες ύλες για βιομηχανίες. Θα πρέπει να καλλιεργούμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι ένα βήμα πιο πέρα. Και τρίτο βήμα, θα πρέπει να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στον καταναλωτή. Δηλαδή με προϊόντα τα οποία θα πωλούνται στον καταναλωτή. Σε αυτό... Να φτιάχνουν πάλι όπως το παιδί μας, καλλιεργούν βαμβάκι. Το πουλάνε χύμα σε μορφή, σε χειδημορφή, στα κοκκιστήρια και παίρνουν τίποτα. Δεν παίρνουν μηδέν από την προστιθέμενη αξία του βαμβακιού, είναι κακό. Όπως αυτό συμβαίνει και στα κυπευτικά, στην περιοχή μας υποκάλυψη. Πάλι δεν παίρνουν την πραγματική αξία της δουλειάς που βάζουν σε αυτά. Και εσείς το εφαρμόσατε αυτό στον αγροτικό συνεταιρισμό Stevia Ελλάς, που κυκλοφορεί το προϊόν Λαμία Stevia στην αγορά και καταφέρατε να πείσετε 87 πρώην καπνοπαραγωγούς να βάλουν Stevia. Και αυτό έγινε σχετικά πρόσφατα, το 12. Υπάρχει προσκόλληση στις συμβατικές καλλιέργειες στη χώρα μας? Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Κοίταξε, προσκόλληση υπάρχει πάντα στις συμβατικές καλλιέργειες στη χώρα μας. Όντως, η παραγωγή, σου να λέω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο προσκολλημένη εκεί πέρα στα αυτά τα κλασικά που ξέρουν. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, βέβαια, βλέπουμε κάποιες πάρα πολύ καλές προσπάθειες. Δεν μόνο δική μας προσπάθεια με τη Stevia, υπάρχουν και άλλες προσπάθειες. Όπου βλέπουμε νέους ανθρώπους κυρίως. Και λίγο μετά, κυρίως νέους, να παίρνουν τα ρίσκα τους και να προσπαθούν. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά από το να μην κάνει κάποιος τίποτα, είναι πάρα πολύ καλό να προσπαθήσει, έστω για κάτι. Και γιατί βλέπω από αυτές τις προσπάθειες, αρκετές είναι αυτές οι οποίες είναι επιτυχημένες. Και εξάλλου, από ό,τι μου έλεγε σε μια συζήτηση που είχαμε πριν τη συνέντευξή μας αυτή, τα προϊόντα που παράγονται, που φύονται στην Ελλάδα, είναι ξεχωριστά. Όσο και αν υπάρχει ανταγωνιστική αγορά, γιατί η Stevia υπάρχει και στην Κίνα και στην Λατινική Αμερική, το προϊόν της Ελλάδας διαθέτει μια ιδιαίτερη ποιότητα.
Συμφωνώ απόλυτα. Η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ καλό χωράφι. Μπορεί να παράξει οτιδήποτε θέλουμε. Πραγματικά. Το θέμα είναι ποιο. Το προϊόν αυτό το οποίο είναι τόσο καλό παράγοντα εδώ πέρα, λόγω του ήλιου, λόγω του κλίματος, λόγω του αέρα, λόγω της θερμοκρασίας, λόγω του μεσογειακού κλίματος αυτού, θα πρέπει να πουληθούν σε αγορές οι οποίες θα τους δώσουν την προστιθέμενη αξία. Το να παράγουμε ένα καλό προϊόν και να μην το πουλάμε στην τιμή την οποία πρέπει να το πουλήσουμε, δεν βγαίνει τίποτα. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Γι' αυτό και μίλησες προηγουμένως και είπες ότι δεν πρέπει να παράγουμε πρώτες ύλες οι οποίες θα ενσωματωθούν σε μια βιομηχανική διαδικασία, αλλά ένα προϊόν που από μόνο του μπορεί να ταξιδέψει, να σταθεί στην αγορά και να πάρει την προστιθέμενη αξία που του αξίζει, για να την καρποθεί ο παραγωγός τελικά. Όπως ας πούμε η στέβια που αναγνωρίζεται ευρέως, εντάξει όχι μόνο αυτό, τα αρωματικά μιλούσαμε σε άλλες εκπομπές και άλλα πολλά προϊόντα συμβατά και αναδεικνυόμενα από την ελληνική φύση. Πιστεύεις ότι η ψηφιοποίηση και οι νέες καλλιέργειες, οι σωστές δηλαδή αποφάσεις στην διαχείριση της καλλιέργειας, είναι η παγκόσμια τάση στην αγροτική οικονομία, είναι ο δρόμος στον οποίο θα επενδυθούν κεφάλαια στο μέλλον, θα γίνουν επενδύσεις στο αγροτικό επιχειρήν? Κοίταξε, πιστεύω ότι πραγματικά είναι μόνο ο δρόμος, όπως σε όλα τα πράγματα εισέρχεται η τεχνολογία σε ένα πολύ ψηλό βαθμό, έτσι και στον αγροτικό κόσμο η τεχνολογία θα εισχωρήσει και θα δώσει λύσεις. Θα μειώσει κοστολόγιο και θα αυξήσει την κερδοφορία των παραγωγών. Είναι ξεκάθαρο αυτό και είναι μονόδρομος δυστυχώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η αύξηση... Γιατί οποιοδήποτε καλλιεργεί, όχι με αυτόν τον τρόπο, δεν καλλιεργεί με αυτόν τον τρόπο, θα κληθεί να βγει από την αγορά. Η αγορά τον βγάλει εκτός. Άρα λοιπόν είναι στην ουσία ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, αυτό που σώζει. Ναι. Και όχι. Είναι το βασικό πρόβλημα του σύγχρονου αγρότη. Είναι δηλαδή το ότι απέχει από αυτό. Δεν θα το έλεγα πρόβλημα βέβαια, πρόκληση είναι, γιατί είναι και ευκαιρία. Εντάξει, δεν θέλω να πω είναι πρόβλημα πρόκληση. Εγώ θέλω να πω ότι η τεχνολογία, πρέπει να το καταλάβουμε και βλέπουμε πόσο ραγδαία εξελίσσεται. Πριν λίγα χρόνια είχαμε μπροστά μας το τηλέφωνο με το καντράμ που γυρνάγαμε γύρω-γύρω, τώρα έχουμε ψηφιακά, τώρα έχουμε πλέον τηλέφωνα αφής. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορεί αυτόν τον τομέα να τον αφήσει εκτός. Δεν μπορεί να υπάρχουν και οι υπαγρότες χρησιμοποιούν τεχνολογία. Απλά μπορούμε να το καταλαβαίνουν και αυτοί. Εδώ πέρα είμαστε στην περιοχή μας, τις γεωτρήσεις τους, τα πηγάδια που φωτίζουν, τα ελέγχουν από τα smartphones. Smartphone που έχουν οι αγρότες. Ακριβώς, τα αυτόματα ποτίσματα. Δηλαδή βλέπουν, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Μην είμαστε περιχαρακωμένοι και λέμε ότι φοβόμαστε τεχνολογία. Η τεχνολογία εδώ πέρα για να μας βοηθήσει. Να βελτιώσουμε την παραγωγή μας, να κερδίσουμε περισσότερα. Στην Ελλάδα είναι ένα παρθένο έδαφος, που... Βέβαια, βέβαια. Μόνο παρθένο έδαφος. Εσείς μάλιστα έχετε και πολλές ευκαιρίες φυσικά, γιατί πολλές οι προκλήσεις, να προκύψουν ιδέες όπως η δική σας, η οποία έχει πανελλαδική αλλά και διεθνή αναγνώριση. Έχετε διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς, κερδίσατε βραβεία και χρηματοδοτήσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Fractals FP7 και την Ευρωπαϊκή Ένωση με χρηματοδότηση 115.000 ευρώ. Αναδειχθήκατε ως ένα από τα 7 πιο καινοτόμα ευρωπαϊκά startups του αγροτικού τομέα. Έτσι. Κερδίσατε στο διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας Idea 3 την τρίτη θέση, στον διαγωνισμό NBG Business Seeds την τέταρτη θέση. Διακριθήκατε ως ένα από τα 5 σημαντικότερα startup του αγροτικού τομέα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και βέβαια δεχτήκατε στήριξη από incubators, θερμοκοιτίδες, accelerators όπως Orange Grove, Θεά, Innovathens και άλλα. Πολλοί σας έχουν πει Uber και Airbnb για τραχτέρ. Υπάρχει μεγάλη εξωστρέφεια της ιδέας, προβολή. Αυτό βοηθάει? Αν κάνεις κάτι πάρα πολύ καλό και δεν το επικοινωνείς, δεν το βγάλεις προς τα έξω, το ξέρεις μόνο εσύ. Εμείς λοιπόν τι κάναμε από την αρχή, επενδύσαμε ναι μεν στο προϊόν μας, αλλά επενδύσαμε και πάρα πολύ και στο πώς θα βγάλουμε την ιδέα μας προς τα έξω, στο πώς θα την επικοινωνήσουμε και στο πώς θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε περισσότερο ελκυστική για να προσελκύσουμε και χρήματα, αλλά και την αναγνώριση. Αυτό που έπαιρνε για Uber, για παράδειγμα, το έχει χαρακτηρίσει σαν Uber ο Στέλιος Χατζιωάννου, ο Σες Στέλιος Χατζιωάννου, ο οποίος μας είχε βραβεύσει και το χαρακτηρίσει σαν Uber για το τραφέρ. Παράλληλα, για το NBG Business, που είπατε, ένας σημαντικός διαγωνισμός που κάνει η Εθνική Τράπεζα, που είχαμε πάρει μια πολύ ψηλή, είχαμε πάρει την τέταρτη θέση, και μας στηρίζει ιδιαίτερα
η Εθνική Τράπεζα με ένα τμήμα το οποίο έχει δημιουργήσει κεντρικά στην Αθήνα. Όχι μόνο στα πρώτα μας βήματα μας έχει στηρίξει, μας στηρίζει και στα επόμενα μας βήματα. Γιατί και οι τράπεζες έχουν δει ότι θα πρέπει να δώσουν στον αγρότη όχι μόνο χρήματα, αλλά και υπηρεσίες για να τον βοηθήσουν και αυτός να εξοικονομήσει και να κερδίσει περισσότερα, άρα και αυτές να είναι χαρούμενες από την πληρωμή των δανείων ή οπουδήποτε άλλο. Να είναι χρήσιμες για τον παραγωγό. Να κινείται η οικονομία καταλάβει... από αυτόν τον κλάδο. Ναι, έχουν καταλάβει λοιπόν ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι απαραίτητες. Mm-hmm. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηριζόμαστε από τον κατά μία μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο και από ένα στιβαρό όμιλο αυτό της Εθνικής Τράπεζας. Την χάνουμε δηλαδή μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση και βοήθεια. Η οποία σιγά σιγά από ό,τι βλέπουμε και η Εθνική Τράπεζα έχει μπαίνει δυναμικά και έχει μπει δυναμικά δηλαδή στο αγροτικό κομμάτι. Αυτό, Χρήστο, είναι πολύ ενθαρρυντικό και για τους υπόλοιπους νέους ανθρώπους που έχουν ένα τεχνολογικό background και θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα. Και με την ευκαιρία να σε ρωτήσω και εσένα, ποιο είναι το δικό σου background, ασχολείσαι με τη γη, πώς συνέλαβες αυτό? Εγώ, ναι. Κατάγομαι από τη Λαμία, από μια αγροτική οικογένεια. Οι γονείς μου βάζαν και αυτοί καπνά εδώ στην περιοχή. Και αυτό είναι η βασική μου ασχόληση με τον αγροτικό τομέα της περιοχής μου γενικότερα. Εγώ, μηχανολόγος σπούδασα, έκανα μάθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέχρι το 10, όπως λέω, 11 ήμουν μηχανολόγος. Από εκεί και μετά πέρασα στο κομμάτι της αγροτικής καλλιέργειας. Αυτό το οποίο προσπάθησα και εγώ τα πρώτα χρόνια να καλλιεργήσω και εγώ στέβια, είδα ότι δεν είχα τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Και εδώ αυτό που λέω πάντα είναι ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, αν πούμε κάτι, να ασχοληθούμε με την καλλιέργεια, να είμαστε με την καλλιέργεια. Αν πούμε με τον επιχειρηματικό κόσμο, για παράδειγμα, ή με την πρόθεση κάποιων πραγμάτων ή με την διοίκηση ενός σχήματος, να ασχοληθούμε με αυτό. Να τα κάνουμε όλα, δυστυχώς δεν μπορούμε. Και έφτιαξες μια πολύ καλή ομάδα γύρω σου για το startup Mermix. Γνωρίζω τον συνιδρυτή, τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Γιάννη Στοίτσι. Στοίτσι, ναι, σωστά. Ο οποίος με βοήθησε στο κομμάτι της τεχνολογίας. Γιατί εγώ μπορεί να είχα την ιδέα, μπορεί να ήξερα πώς να δημιουργήσουμε όλο αυτό, αλλά αυτό έπρεπε να μεταφραστεί σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε site, σε ιντερνετικό site. Εκεί πέρα με βοήθησε ο Γιάννης Στοίτσι από τα πρώτα βήματα, όπου με βοήθησε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση από το χαρτί στον υπολογιστή. Και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα σου συνεχίζεται από το 2015 που το τρέχετε επισήμως. Σωστά. Πόσο σημαντικό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας για να είναι επιτυχημένη η ομαδική συνεργασία? Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αν δεν υπάρχει συνεργασία, εγώ πλέον το βασικό πράγμα που ζητώ σε κάποιον ο οποίος θέλει να μπει στην ομάδα μας, είτε αυτήν του Mermix είτε αυτήν της Στέβιας Ελλάς, είναι να δω αν αυτός ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να συνεργάζεται. Πιστέψτε με, βάζω σε δεύτερη μοίρα πτυχία μεταπτυχιακά διδακτορικά. Εγώ θέλω να δω αν αυτός ο άνθρωπος έχει την θέληση να συνεργαστεί, αν αυτός ο άνθρωπος είναι ανοιχτός και μπορεί να ενταχθεί σε ένα σύστημα, σε ένα ευρύτερο σύστημα, σε μια ομάδα και αν μπορεί να βοηθήσει αυτήν την ομάδα να βγει μπροστά. Σήμερα όλα τα projects και όλη τη δουλειά την κάνουν ομάδες. Παλιά ήμασταν πιο ατομιστές. Σήμερα όλα τα πράγματα γίνονται ομαδικά. Και σε αυτή την ομαδικότητα απαντά και η φιλοσοφία πίσω από το Mermix που το ονομάσατε από το εργατικό και συνεργατικό μυρμήγκι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, έτσι ακριβώς. Το μυρμήγκι το οποίο συνεργάζεται, όλοι μαζί δουλεύουν για ένα κοινό σκοπό, όλοι είναι ίσοι σε αυτή την κοινωνία και βγαίνουν μπροστά με σκοπό όλοι να ζήσουν, να περάσουν το χειμώνα, να μαζέψουν τροφή το καλοκαίρι για να βγάλουν το χειμώνα. Αυτή την κοινωνία θέλουμε να δούμε κι εμείς στους παραγωγούς μας. Όχι ατομισμούς, όχι ο καθένας μόνος του, αλλά όλοι μαζί. Να βγουν μπροστά και να καλλιεργήσουν και να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Χρήστο, από τις χρηματοδοτήσεις και τη στήριξη και την αναγνώριση και την εκκίνηση πήρατε μια σημαντική όθηση. Πες μου τώρα για κάτι δύσκολο που αντιμετωπίσατε και το ξεπεράσατε. Στο Mermix εννοείς. Στο Mermix. Κοίταξε, το δυσκολότερο για μένα στην αρχή ήταν η αποδοχή του κόσμου. Mm. Γιατί το βλέπαν όλοι λίγο... Λέει και πιο παλιά πριν ένα-δύο χρόνια, πλατφόρμα, τώρα τρεντικό, αυτό τι είναι, το βλέπαμε σαν κάτι εξωγήινο. Αυτό ήταν, αλλά σιγά σιγά εξηγώντας και εμείς, σου λέω, πηγαίνοντας από καφενείο σε καφενείο, από χωριό σε χωριό και εξηγώντας τι είναι το Mermix, πώς κάνει και είδαμε γενικά την αποδοχή του κόσμου.
Οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική επιχειρηματικότητα θα ήθελαν να ακούσουν από σένα μια συμβουλή. Αν μπορούσες να τους δώσεις μία, ποια θα ήταν? Οι νέοι θα πρέπει με τα φρέσκα μυαλά που έχουν, με τις εμπειρίες που έχουν, γιατί έχουν εμπειρίες οι νέοι πλέον, σημαίνεται όπως ένας νέος πριν μερικά χρόνια, σήμερα η πληροφόρηση όλη είναι μπροστά του. Με την τεχνολογία την οποία έχουν στο χέρι τους και με την εμπειρία και τις γνώσεις των γονιών τους, θα πρέπει να τραβήξουν μπροστά, να συνεργαστούν, να φέρουν την έρευνα μέσα και να παράξουν σύγχρονα ελληνικά προϊόντα. Η γη πλέον σήμερα δεν είναι μόνο τσαπί και γαλότσα. Σήμερα η γη έχει και σύγχρονα πράγματα. Σίγουρα χρειάζεσαι και το τσαπί και την γαλότσα, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται. Αλλά μπορεί να τα κάνεις και με ένα πιο σύγχρονο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσεις τα κόστη σου και να αυξήσεις την κερδοφορία σου. Και να κάνεις και ποιότητα τη δουλειά σου. Και να εκμεταλλεύεσαι αποκτημένα αγαθά που έχουν οι συντοπίτες σου και μπορούν να στα νοικιάσουν. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το τριφύλι εδώ στην περιοχή μας καλλιεργούμε πάρα πολύ τριφύλι. Εσείς βέβαια καλλιεργείτε, σας στέλνουμε κάτω και στην Κρήτη εμείς το τριφύλι. Γιατί αγοράμε πάρα πολύ κριτική από εμάς. Ανταλλαγή, θα σας δώσουμε και το τριφύλι λοιπόν τα ξεραίνετε για να δεθεί μπάλα, για να γίνει αυτή η τετράγωνη μπάλα. Θα πρέπει η υγρασία του και η θερμοκρασία να έχει μια συγκεκριμένη, να είναι σε κάποια συγκεκριμένα όρια, για να μην μπορεί ούτε να είναι πάρα πολύ υγρό, άρα όταν το δέσουμε εμείς, το κάνουμε μπάλα να ανάψει, να ζεσταθεί μέσα, να μοχλιάσει δηλαδή, αλλά ούτε να είναι και πάρα πολύ ξηρό, γιατί άμα είναι ξηρό πάρα πολύ, πάνω το τρίκι θα τρίβεται και θα φεύγει την μπάλα. Αυτό τι κάνουν οι παραγωγοί? Βλέπουν περίπου τον καιρό, γιατί αυτές τις δουλειές γίνονται το βράδυ, την πέφτει η γρασία και μαλακώνει. Σηκώνονται πάνω στο χωράφι 3-4 ώρα το βράδυ και βλέπουν, το πιάνουν με το χέρι, βλέπουν, καλό είναι, δεν είναι καλό. Ξαναγυρνάνε πάλι πίσω, ξανακοιμούνται. Την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο, ξανά πάλι πίσω. Ένας παραγωγός στην περιοχή, ξέρετε τι έκανε? Έβαλε ένα αισθητήρα στο χωράφι που μετράει υγρασία, θερμοκρασία, ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Απλά όταν φτάσει στην επιθυμητή του υγρασία και θερμοκρασία, το κινητό του στέλνει ένα μήνυμα. Ξυπνάει, πάει και κάνει τη δουλειά του. Ο άλλος ο οποίος δεν το έχει αυτό, στο ξαναλέω, μπορεί να ξυπνήσει και 3 βράδια, να πάει σε ένα χωράφι που είναι κάποια χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, να δει αν κάνει αν δεν κάνει και να ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Ο άλλος, ο πιο ξύπνιος, ο νέος αγρότης, που έχει τεχνολογία μέσα του, το βλέπει το κινητό του και τον φωνάζει, λέει, κοίταξε, Χρήστο ξύπνα, τώρα πρέπει να βάλεις τριφύλλο, είναι έτοιμο. Έτσι λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα πώς μπορεί η τεχνολογία να μας βγάλει μπροστά. Είναι θέμα συνήθειας. Χαρακτηριστικό να σου πω. Είναι θέμα να αλλάξουμε τις συνήθειες και όταν θα σκεφτούμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή και στην ουσία δεν μας κοστίζει κάτι, ας το δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα. Εσείς τώρα, Χρήστο, μένετε και επιχειρείτε Ελλάδα. Θα μπορούσατε να είχατε φύγει με τις επιτυχίες και την αναγνώριση που έχετε. Τι σας κρατάει? Καταρχάς, πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να αποδώσει τόσο πολύ και να πιάσει τις αποδόσεις όσο μπορεί στον τόπο του. Εδώ πέρα ξέρεις τη γλώσσα, ξέρεις τις συνήθειες, ξέρεις ανθρώπους, ξέρεις το σύστημα γενικότερα. Δεν είναι τόσο εύκολα πράγματα στο εξωτερικό. Πιστέψτε με. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, εδώ πέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στο εξωτερικό πλέον είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, βλέπω το τελευταίο καιρό ότι αρκετοί αρχίζουν και επιστρέφουν από το εξωτερικό. Εντάξει. Αρχίζουν και επιστρέφουν και γυρνάνε στην Ελλάδα για να ζήσουν εδώ. Γιατί βλέπουν τα πράγματα εκεί πέρα, δυσκολεύονται. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καταλάβατε. Εκτός αν παράγεις ένα προϊόν ατομικά, αν είσαι ας πούμε ένας συγκεκριμένος ερευνητής ή ας πούμε αν κάνεις μια δουλειά που είσαι εξπέρ στο είδος σου και είσαι απαραίτητο, ας το πούμε εργαλείο ενός συστήματος, αλλά στην Ελλάδα ωστόσο... Σε αυτό το δεχτώ. Αλλά είναι πολύ θετικό όμως και, και αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέφουν και να δημιουργούν κοιτίδες, γνώσεις εδώ στη χώρα μας, που, γιατί αυτό που λες τώρα ότι επιστρέφουν είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να το περάσουμε. Ήμουνα πρόσφατα στο Λονδίνο, με είχαν καλέσει το Reload Greece, μια κίνηση που έχει γίνει στο Λονδίνο γενικά και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και να κάνουμε πάλι επανεκκίνηση της οικονομίας στη χώρα μας. Ήμουν ομιλητής πριν 15 περίπου μέρες. Συναντήθηκα με πάρα πολλά αυτά τα παιδιά αυτά. Τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν να γυρίσουν πίσω. Τα παιδιά τα οποία πήγαν στο. Ήταν αυτό το κύμα του Brain Drain που έφυγε έξω και ζήσανε εκεί πέρα, σπουδάσανε και μείνανε εκεί για δουλειά. Τα παιδιά όλα αυτά τώρα θέλουν να γυρίσουν πίσω. Πίστεψέ με. Και τα παιδιά αυτά πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλά να μας δώσουν. Μπορεί να μας δώσουν πάρα 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 πολλά.
Και πώς θα γυρίσουμε. Πρέπει να στηριχθούμε. Πώς θα γυρίσουμε. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ερώτηση. Και εδώ πέρα πρέπει εμείς να σοβαρευτούμε εντός χώρας, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε επιχειρηματικότητα και να βγούμε μπροστά. Ίσως όμως και οι ίδιοι να δημιουργήσουν επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, όπως εσείς το κάνατε, ήρθατε, κάνατε τις παρατηρήσεις σας, είδατε μια πραγματική αγροτική ανάγκη και σκεφτήκατε μια λύση, φτιάξατε μια ομάδα με ό,τι είχατε εντός της χώρας. Είναι σημαντικό ίσως να το αποφασίσει ότι μπορεί να ρισκάρει και να το κάνει. Να το κάνει και κάποιος άλλος. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ, μπορούν να κάνουν πράγματα, αλλά επειδή, ξέρεις κάτι, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είμαστε από τις χώρες οι οποίες διακρινόμαστε για το να λαμβάνουμε αποφάσεις εμείς να δημιουργούμε εταιρείες αυτού του μεγέθους. Αυτής της ανάπτυξης, όπως είναι το Μέρμης, όπως είναι η Στέβια, που εμπλέκει αρκετό κόσμο και είναι μια μεγάλη εικόνα, έχει μια μεγάλη εικόνα. Εδώ πέρα θα πρέπει εμείς που μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, οι οποίες να μπορούν να δεχτούν όλο αυτό το υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό στη χώρα μας πίσω. Και πιστέψτε με ότι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που φύγαν και πήγαν σε αυτές τις αγορές, όπως είναι του Λονδίνου, της Αμερικής, της Γερμανίας, έχουν αρκετά εφόδια και μπορούν να δώσουν μεγάλο added value στην ελληνική οικονομία. Εκεί για μένα θα έπρεπε να είχαν σκύψει πολιτική, και όχι απλά να λέμε brain drain, έφυγε ο κόσμος. Τι κάναμε εδώ πέρα πίσω εμείς? Δημιουργήσαμε κάτι? Βοηθήσαμε κάτι? Και όταν λέω πολιτική, λέω και η μεν και η δε. Δεν ξεχωρίζω εγώ κάποιον. Είναι όμως ωραίο το ότι το επικεντρώνει στην επιχειρηματική πρωτοβουλία. Ότι δηλαδή αυτοί που μπορούν να πάρουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία να το πράξουν και να δημιουργήσουν εστίες οικονομικής ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας το ρίσκο βέβαια όλο αυτό που συνεπάγεται. Και μπορούν να το κάνουν στον αγροτικό χώρο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, το ότι ξεκινάμε από τον αγροτικό χώρο, όπου είναι κάτι, όπως είπαμε, νέο και ένα έδαφος παρθένο. Είσαι αισιόδοξος για το μέλλον του? Εγώ είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, γι' αυτό και συνεχίζω να στηρίζω και να είμαι σε αυτόν τον χώρο και πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει, πραγματικά έχει την αγροτική του παραγωγή, αγροτική παραγωγή η οποία πρέπει να συνδυαστεί με τη μεταποίηση. Δηλαδή η παραγωγή πρέπει να συνδυαστεί με τη μεταποίηση και με την βιομηχανία. Λοιπόν, έχει τον τουρισμό και έχει και το αρχαιολογικό της background. Δηλαδή όλη αυτή την ιστορία και όλα αυτά τα πράγματα που είναι γύρω μας. Δεν έχει πολλά πράγματα. Για μένα αυτό είναι η παραγωγή, ο τουρισμός και η ιστορία μας. Αυτά τα πράγματα μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να κερδίσουμε κάτι παραπάνω. Αν δεν τα αξιοποιήσουμε, δεν γίνεται τίποτα. Και ξαναλέω πάλι ότι εδώ πέρα θα έπρεπε η πολιτική από κάθε πλευρά και από κάθε κατεύθυνση να βοηθούσαν σε αυτό. Γιατί ακόμα και είτε σε κυβέρνηση είτε σε αντιπολίτευση, πράγματα μπορεί να κάνει ακόμα. Φανταστείτε, μπορούμε να κάνουμε εμείς, κάναμε εμείς το συνδεσμό και δεν είχαμε βοήθεια από κανέναν. Φανταστείτε κάποιος να είναι πολιτικός και σε ένα μικρότερο κόμμα, τι μπορεί να προσφέρει με τις γνώσεις του, με τις εμπειρίες του, με τις γνωριμίες του, με όλα αυτά. Φυσικά, όταν ο στόχος είναι αυτός, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι, όλα τα άλλα είναι πλέον θέμα ατζέντας. Θα πρέπει στην Ελλάδα να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, να συνεργαστούμε και σε πολιτικό επίπεδο και να βγούμε μπροστά. Στόχος μας είναι η καλύτερη ζωή του Έλληνα πολίτη. Όχι να βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου. Εμείς αυτό κάναμε. Το λέω και το φωνάζω παντού. Εμείς συνεργαστήκαμε εδώ πέρα. Εμείς καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι όλοι μαζί. Εμείς, παλιά οι αγρότες, δεν ξέρω αν ξέρετε, τα καφενεία ήταν χωρισμένα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Εμείς καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι όλοι. Εμείς πώς το καταφέραμε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή είναι, τώρα συγγνώμη που φωνάζω, αλλά είναι κρίμα. Το κίνητρό σας, αργή... Χρήστο, ποιο ήταν και κάτσανε? Πώς τους κατάφερες να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι? Κοίταξε να δεις. Να σου πω. Ήταν η εποχή καταρχάς που ο κόσμος αναζητούσε ένα νέο προϊόν. Ήταν το όρμα το οποίο τους μετέδωσα. Είναι και το πώς θα μεταδώσει το όραμα. Αν δεν το μεταδώσει σωστά και τους κάνεις να προγγίξουν, όπως λένε, ξέρω την έκφραση να τη χρησιμοποιείτε εσείς. Ναι, εγώ την καταλαβαίνω. Ενώ τσιγκλίσουν, ναι. Κάτι αντίστοιχο έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, τους είπαμε το όραμα, τους είπαμε τη μεγάλη δουλειά, τους εξηγήσαμε ακριβώς τα πράγματα, τους εξηγήσαμε πώς είναι η κατάσταση. Με ειλικρίνεια. Ένα άλλο αύριο. Με ειλικρίνεια. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Στην αρχή λίγη διστακτικά, μετά λίγο περισσότερο και λιγότερο διστακτικά και σιγά. Και μόλις ήταν τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, μετά άλλαξε η εικόνα. Μετά μετασχηματίστηκε εντελώς το πεδίο και το τοπίο. Χαίρομαι, Χρήστο, για την επιμονή σου και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι τα σχέδιά σου του Μέρμιξ για το μέλλον? Τα
Το Mermix και με τη στήριξη, όπως είπα πριν, με τις Εθνικές Τράπεζες, θέλουμε να το δούμε μεγαλύτερο, θέλουμε να το δούμε σαν ένα εργαλείο. Θέλουμε να το δούμε σαν ένα εργαλείο το οποίο θα το έχει ο αγρότης στο τσεπάκι του, το οποίο θα μπορεί να τον βοηθήσει, όπως είπα, εμένως αυτό, να μειώσει τα κόστη του και να αυξήσει την κερδοφορία του. Να γίνει ένα καθημερινό εργαλείο για τον κάθε αγρότη. Είτε αποτυπώνοντας τις εργασίες του μέσα, είτε καταχωρώντας ή αναζητώντας ένα αγροτικό μηχάνημα. Αυτά τα πράγματα. Απλά πράγματα, με απλά πράγματα μπορούμε να βγούμε μπροστά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πυρηνική επιστήμη για να κερδίσουμε ή να βγούμε κάποια βήματα πιο πέρα. Απλά πραγματάκια θα μας σωθήσουν και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε πολύ μεγαλύτερα πράγματα και για μας και για τη χώρα μας. Χρήστο, μέσα από εγχειρήματα όπως το δικό σας αναφαίνεται μια συλλογική τάση αφύπνισης και νέου ξεκινήματος των Ελλήνων. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας, να σου ευχηθούμε με το επιχειρηματικό υπόβαθρο και την εμπειρία που έχεις να καταφέρεις να δώσεις σε αφηρημένες έννοιες όπως η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση συγκεκριμένη μορφή, για να μπορέσουμε όλοι να τις κάνουμε πράξη στην καθημερινότητά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.